Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει Χρήστο στην σκληρή του κριτική. Σήμερα συνεδριάζει το εκτελεστικό συμβούλιο. Και μπαίνουν όλα τα θέματα τη επικαιρότητα, επικεντρωμένα πάντα στην τραγωδία και στα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία. Από την πλευρά τη αξιωματική αντιπολίτευση, διατυπώνεται μια μετοπική κριτική στην κυβέρνηση για πράγματα που έγιναν και για πράγματα που δεν έγιναν. Πράγματα που δεν έγιναν για να καταστήσουν ασφαλέστερα τα δρομολόγια στι ράγε του σιδηροδρόμου, αλλά και πράγματα που έγιναν όπω η αλλαγή των συμβάσεων με την Τρενοσέ. Ακούσαμε κριτική τα τελευταία 24 ώρα για την επιστολή Μητσοτάκη στην ηγεσία τη δικαιοσύνη, για την συγκρότηση τη Επιτροπή Εμπρογνωμόνων που κατηγορούν από την Κομμουνδούρη την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καπελώσει κατά κάποιο τρόπο την έρευνα που θα κάνει η δικαιοσύνη. Σήμερα έχουμε μια σφοδρή κριτική για πολιτική υποκρισία και αυτή έχει να κάνει, έγκυται στο ποιο αναλαμβάνει ποιε ευθύνε. Α δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ναι. δήλωση που έκανε λίγο νωρίτερα η πρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία αναφέρει ότι την ώρα που η ελληνική κοινωνία, οι νέοι άνθρωποι ζητούν απαντήσει για την τραγωδία, για την κυβέρνηση φταίνει ω ταθμάρχη, η ρυθμιστική αρχή, οι προηγούμενε κυβερνήσει. Ο αρμόδιο υπουργό κ. Καραμαλή, που άλλαξε τι συμβάσει με την ΤΡΕΝΟΣΕ σε βάρο του δημοσίου και τη ασφάλεια των σιδηροδρόμων, σαν να μην συνέβη τίποτε, θα είναι και πάλι υποψήφιο. Το επιχείρημα ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι και ποτέ η κυβέρνηση, εκτό από εξοργιστικό, είναι και ασέβεια προ τι οικογένειε των θυμάτων, σημειώνει η Τσαπανίδου. Και βέβαια όλα δείχνουν ότι κάθε κομμάτι αυτή τη εξέλιξη με το τραγικό αποτέλεσμα, θα μπει ε, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί είτε πρόκειται για τον ε, Σταθμάρχη, είτε πρόκειται για το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων, είτε πρόκειται για τις συμβάσεις, είτε πρόκειται ακόμα για τη νέα υποψηφιότητα ενδεχόμενη του κυρίου Καραμαλή, θα έχουμε σύγκρουση τα επόμενα 24 ώρα.